δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας οι αρχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και αύριο. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες σε κυλιωμένο και μαχαιράδο στη Ζάκυνθο. Έκτακτες συσκέψεις των συντονιστικών του Δήμου Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Νέα στοιχεία για τη δολοφονία με τη Βαριοπούλα στο Αίγιο. Στη Μέθη φέρεται να αποδίδει ο 17χρονος στο έγκλημα που τέλεσε σε βάρος 31χρονου. Το θύμα είχε συλληφθεί και κατηγορούνταν για συμμετοχή σε υπόθεση ανθρωποκτονίας το Σεπτέμβριο του 2016 στην Πάτρα. Συσκευασίες με 20 κιλά χασίς βρέθηκαν στην ίσο Σχίζα στα ανοιχτά της Μεσσηνίας. Εκατοντάδες θάνατοι από πνιγμό κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Στην έκτη θέση πανευρωπαϊκά η χώρα μας με περισσότερους από 100 πνιγμούς τον Ιούνιο. Ζάκυνθος η Ντίβα. Τα αποκαλυπτήρια της έκθεσης φωτογραφίας του Νίκου Κοντοσταυλάκη με τις ομορφιές του νησιού μάγεψαν τους θεατές. Ταξίδεψε το κοινό της Κυπαρισίας ο Αλκίνος Ιωαννίδης, παρουσίασε ένα μοναδικό σόλο πρόγραμμα.